Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι η ζωντανή φιλοσοφική και θεολογική εκπομπή που μας βλέπετε κάθε Παρασκευή σε 7 η ώρα περίπου. Και σήμερα είμαστε κοντά σας, μαζί με τον γιατρό της Γενικής Ιατρικής, τον κύριο Βασίλειο Ατζακλή, να συνομιλήσουμε, να συζητήσουμε, να ακούσουμε και τις γές απόψεις. Το σημερινό θέμα έχει να κάνει με τη λογική, έχει να κάνει με το νου, έχει να κάνει με την προσπάθεια του ανθρώπου να ανακαλύψει το Θεό μέσα από τη λογική του. Έχουμε πει και έχουμε τονίσει μέσα από την εκπομπή ότι ο άνθρωπος διαφέρει από τα ζώα, έχει ψυχή, έχει λογική, έχει μέσα τη συνείδηση που είναι το θεϊκό στοιχείο που ενυπάρχει στον άνθρωπο για να ξεχωρίζει το καλό και το κακό. Θα δούμε σήμερα λοιπόν την αξία του νου, την, αξι... την αξία που έχει το πνεύμα, για να μπορέσει ο άνθρωπο να βρει την αλήθεια, να ανακαλύψει τον ίδιο το Θεό, τι πρέπει να κάνει, όλα τα φαινόμενα, όλα τα γεγονότα που τα αναλύουμε γύρω μα, ουσιαστικά έχουν να κάνουν με γεγονότα, με την θόλωση του νου, με την θόλωση τη λογική. φορές φορέ συμβαίνουν πράγματα και ο ανθρώπινο νους, όταν ε, μπαίνουν μέσα τα πάθη, όταν ισχυρεί ε, και ο διάβολο, όταν ισχωρούν και τα πνεύματα, με αποτέλεσμα να θολώνει και βλέπουμε. Δολοφονίες, βλέπουμε αυτοκτονίε, βλέπουμε να μην υπολογίζει τον συνάνθρωπό του, βλέπουμε να μην υπολογίζει τα ζώα που υπάρχουν γύρω του. Άρα η αφετηρία, η αρχή όλων των πραγμάτων είναι η λογική, είναι το πνεύμα, είναι από, από, από εκεί που ξεκινούν όλα τα πράγματα. Ε, Καταλήγοντα την αρχική μου εισαγωγή, πολλέ φορέ βλέπουμε ανθρώπου και είναι φτασμένοι, έχουν φτάσει σε ένα υψηλό επίπεδο και λέμε ότι. Ο νου, η λογική του, τον έφτασε εκεί που τον έφτασε. Βλέπουμε όμω ανθρώπου να έχουν πέσει ναρκωτικά, να έχουν πέσει σε άλλε θλιβερέ καταστάσει και να λέμε πάλι μα ο νου του, η λογική του, είχε σαν αποτέλεσμα να μην την βάζει, να μην την χειρίζεται σωστά και να φτάσει σε αυτό το αποτέλεσμα, στο θλιβερό αποτέλεσμα που βλέπουμε γύρω μα, αυτά που βλέπουμε και βιώνουμε ε, στην καθημερινότητά μα. Όλα αυτά, αγαπητοί φίλοι, θα αναλύσουμε στη σημερινή εκπομπή. Ε, πάνω στα θέματα αυτά εγώ και ο κ. Ατζακλής έχουμε γράψει βιβλία έχουμε ισχυρή ε, συγγραφική δραστηριότητα και εγώ και ο κ. Ατζακλής έχει DVD ε, που αναφέρονται πάνω στην Παλαιάκη και στην Διαθήκη. Όλα, όλη αυτή τη δραστηριότητα θα τη δούμε θα την αναλύσουμε ε, μπορείτε να ρωτήσετε πληροφορίε για το έργο μας, για όλα αυτά και Ατζακλή καλησπέρα σας καλησπέρα σας ε... καλησπέρα και στους αγαπητούς φίλους σε όλους, ε, όσους ακούν την εκπομπή και, και σε εκείνου που δεν την ακούν την εκπομπή. Μια θερμή καλησπέρα από τα βάθη τη ψυχή μα και σε όλου του Έλληνε. Στην Ελλάδα και του Έλληνε, γιατί η Ελλάδα σήμερα πολεμάται, όπω και πάντα πολεμεί το, κύριε Φουντουλάκη, αλλά σήμερα είναι κάπω πιο φανερά τα πράγματα. Κάτι λέγατε για το νου. Βεβαίω. Και το νου. Ε, πριν πάμε στο νου, όμως, θέλω να μα πει και εσεί την άποψή σα ε, ότι η εκπομπή ε, ε, μάχεται, προσπαθεί, είναι κοντά στην επικαιρότητα και έχουμε ξανατονίσει ε, και επειδή η εκπομπή έχει αρκετά έξοδα ότι θέλει και τη στήριξη των φίλων γενικότερα, την πνευματική στήριξη, τα θέματα όπου μπορεί, μπορεί, ο, μπορεί ο καθένας έτσι να ε, έρθει σε επαφή μαζί μας για να ακούσουμε και άλλες απόψεις και άλλες ιδέες και ε, να ε, μπορέσουμε αυτή την προσπάθεια που κάνουμε να την ομαδοποιήσουμε, δηλαδή να δημιουργήσουμε μάλιστα, μια ομάδα μάλιστα, ανθρώπων, μάλιστα. Γιατί, ε, ο σκοπό μα είναι να διαδοθεί ο λόγο του Ευαγγελίου, ο λόγο τη οροδοξία, ο λόγο τη Φιλοσοφία μέσα από αυτή την εκπομπή. Θα ήταν ευχή έργο να γίνει αυτό που λέτε, να μπορέσουν και άλλοι άνθρωποι να αφυπνιστούν σε αυτή την ε, κατάσταση, σε, αυτό, σε, αυτή την τροχιά, θα έλεγα, ούτω ώστε να μπορούμε να μιλάμε και εκτό οικονομικών θεμάτων για άλλα θέματα, όπω είναι το θέμα τη ψυχή. Όπω είναι το θέμα το σημερινό για τον νου του ανθρώπου που λέτε ότι είναι θεοειδή, μάλιστα. Βεβαίω, ο άνθρωπο ξεχωρίζει από τα άλλα ζώα από το γεγονό ότι έχει λόγο και νου. Αυτά πάνε μαζί. Ο λόγο είναι απάβγασμα του νου. Δεν μπορεί κανεί να μιλήσει αν δεν έχει κυκλοφορήσει μέσα στο νου του το περιεχόμενο της ομιλία, αυτό που θα πει δηλαδή και θα εκφράσει. Και ο νου είναι εκείνο ο οποίο διευθύνει τι ανώτερε λειτουργίε του ανθρώπου, τι αποφάσει του, τις εντολές του Θεού, να τις καταλάβει, να τις εννοήσει, να προσαρμοστεί στις εντολές του Θεού, γιατί εάν ζήσει μόνος του αγελαίος, έτσι, δίχως διδασκαλία θεϊκή, κυρία Φουντουλάκη, ε, είναι σίγουρο ότι θα, θα τον εφάει ή ο λύκος, όπως τρώει το πρόβατο, ή θα πέσει σε κάποιο γκρεμό. Ο Μέγας Βασίλειος λέει ότι η άγνοια των γραφών είναι μέγας γκρεμός. Και εννοεί ότι ο άνθρωπος ο οποίος δεν συσχηματίζεται με τις εντολές του Θεού, με αυτά που ο Θεός έχει πει τέλο πάντων για τον άνθρωπο, γιατί τον αγαπάει και θέλει να τον νουθετήσει, όπως ο πατέρας νουθετεί τα παιδιά του, έτσι ακριβώς και ο Θεός θέλει να νουθετήσει τον άνθρωπο. Γι' αυτό του έχει δώσει ορισμένε εντολέ για να ζήσει αρμονικά όχι μόνο σαν μονάδα, αλλά και σαν σύνολο, σαν ολόκληρο σύνολο. Έτσι λοιπόν ο νους είναι εκείνο ο οποίο δεσπόζει των πραγμάτων, ο όνος είναι εκείνο ο οποίος δημιουργεί τι καταστάσεις αυτές που γνωρίζουμε και ο όνος είναι εκείνος, εκείνο το εργαλείο, το μέρος της ψυχής μάλλον που φυλάει την ψυχή, φυλάει όλο τον άνθρωπο από χιλιάδε κακοτοπιέ. Ο λόγος δε που βγαίνει από το στόμα του ανθρώπου χωρίζεται σε λόγο, α, αυτό το λόγο που ξέρουμε το γραπτό λόγο που όλοι και αυτόν τον ξέρουμε και τον ενδιάθετο λόγο, είναι ο λόγο ο οποίος ακόμα δεν έχει εκφραστεί εξωτερικά. Δηλαδή, βρίσκεται μέσα στον άνθρωπο και θα εκφραστεί. Είναι αυτή η σκέψη που λέμε, η οποία επεξεργάζεται πώ θα ε, βγει από το κανάλι του, του νου και θα μπει στο λόγο για να δώσει ακριβώ την επικοινωνιακή αυτή έκφραση. Βεβαίω, ασχοληθήκαμε με το νου και ατσακλήν και αγαπητοί φίλοι, διότι αν ανατρέξουμε στα φιλοσοφικά κείμενα. Θα δούμε ότι κατέχει περίοπτη θέση. Θα δούμε ότι και ο νεοπλατωνικός φιλοσόφος Πλοτίνος, που έχω γράψει βιβλία, έχω, ε, έχω συγγράψει μια διδακτορική διατριβή για τον Πλοτίνο, μας μίλησε για τον νου. Ε, υπάρχει φιλοσοφία του νου, ένα σημαντικό κεφάλαιο στην φιλοσοφία. Μάλιστα, ε, ο Πλοτίνος μας είπε ότι ε, η δεύτερη υπόσταση της τριαδικότητας του πλωτίνου είναι ο νους που ο νους δημιουργείται από το ένα, το αγαθό, ο νους πάλι γεννάει την ψυχή. Ε, μας μίλησε και ο Πλάτωνας για τον νου, ότι ο νους μπορεί να βοηθήσει ώστε να φτάσουμε στον κόσμο των ιδεών. Άρα λοιπόν ουσιαστικά ο νους του ανθρώπου είναι ένα σημαντικό στοιχείο. Το βλέπουμε και πρακτικά, το βλέπουμε καθημερινά. Είναι το θεϊκό στοιχείο θα λέγαμε που βοηθάει τον άνθρωπο γιατί μέσα από την επεξεργασία των εικόνων, μέσα από αυτά που βλέπει, τα αναλύει ουσιαστικά και λέμε και σήμερα το λέει και ο σοβός λαός μας ότι πολλές φορές ε, στα γεγονότα της ζωής, ότι ανάλογα με τη χρήση του νου, ανάλογα με το πώς χειριζόμαστε τη λογική μας και τις πληροφορίε τα ερεθίσματα του περιβάλλοντος, γιατί ο κάθε άνθρωπο ε, κατά σε διάρκεια τη ζωή του, ανάλογα με το περιβάλλον, το ανάλογα με τα ερεθίσματα που έχει, με την επίδραση ε, των ανθρώπων που είναι γύρω του, δημιουργεί και την ίδια του τη ζωή. Αυτά που λέει λοιπόν και ο λαός μας τα βλέπουμε και άρα τονίζουμε τη σημασία του νου. Ε, μιλήσαμε κιόλας ε, για την καθημερινότητα, έχουμε προτείνει μέσα από την εκπομπή ότι θα πρέπει να εξασκούμε το νου μας. Ένα καλό, επικοδομητικό, ένα πνευματικό βιβλίο βοηθάει την ε, επεξεργασία του νου. Πολλές φορές μας λένε και οι γιατροί ότι ο άνθρωπος και κατά τη διάρκεια της ζωής του και μάλιστα όταν φτάσει σε κάποια μεγάλη ηλικία θα πρέπει να ασχολείται να εξασκεί το νου του ή να μην οδηγηθεί, να οδηγηθεί στην αμνησία, στη λύθη και στον Αλσχάιμερ ναι, okay. άρα θα πρέπει έτσι, να ασχολούμαστε και να εξασκούμε το νου μας κ. Ζαγκλή ε, το αυτό που είπαμε ναι. Δύο, τα δύο πιο σημαντικά πράγματα στον άνθρωπο είναι ο νους και η καρδιά. Όταν λέμε καρδιά, δεν εννοούμε το ανατομικό όργανο, βεβαίως, αυτό που ξέρουμε σαν παθολογικό αίτιο πολλών καρδιοπαθείων κλπ. Αλλά εννοούμε τα συναισθήματα, τα βαθιά συναισθήματα, τα ανθρώπινα συναισθήματα εκείνα τα οποία χαρακτηρίζουν τον άνθρωπο, ο οποίο έχει ένα πλούτο συναισθημάτων. Είδατε, οι καλλιτέχνε χαρακτηρίζονται από συναισθηματικέ καταστάσει, οι οποίε εκφράζονται και ευχαριστούν του άλλου όπως είναι οι διάφοροι συγγραφείς ε, σπουδαίων βιβλίων, οι μεγάλοι συγγραφείς, όπως ήταν ο Γκέτε. Ήταν ένας σπουδαίος άνθρωπος, ο ε, ε, ε. είπε και τη την καταπληκτική φράση ότι ό,τι είναι ο και η καρδιά για τον άνθρωπο, είναι η Ελλάδα για την ανθρωπότητα. Την ανθρωπότητα την αγάπησαν πάρα πολύ, οι μεγάλοι άνθρωποι της ανθρωπότητας την αγάπησαν πάρα πολύ. Οι μικροί άνθρωποι την πολέμησαν και σήμερα βλέπουμε ότι την πολεμάνε οι μικροί άνθρωποι. Αλλά μου έκανε εντύπωση, κύριε ναι. και αγαπητοί φίλοι, μια συνέντευξη που παρακολούθησα στο BBC, όπου κάποιος, ε, ε, σε οποίος Αμερικανός, αυτός που έπαιξε τον το Λεωνίδα στους 300 του Λεωνίδα, ναι. Ε, αυτή έγινε παγκόσμια επιτυχία, ε, θαυμάστηκε δηλαδή από όλα τα παιδιά, από όλο τον κόσμο κλπ, αυτό, αυτό ο άνθρωπο λοιπόν είπε το εξή. Το ε, τον ερώτησε, λέει, τι πιστεύετε εσεί για την Ελλάδα κλπ. Δεν είπε τα τετριμένα ότι η Ελλάδα, ξέρω εγώ, είναι αυτό και εκείνο και το άλλο, αλλά είπε, η Ελλάδα που έχω δει εγώ είναι η ομορφότερη χώρα του κόσμου. Αυτό μα θυμά βέβαια, γιατί αυτό δεν είναι ένα κοινό άνθρωπο, είναι ένα ηθοποιό, ο οποίο έχει και μια ποιότητα. δεν είναι τυχαίοι άνθρωποι οι ηθοποιοί και μάλιστα οι καλοί ηθοποιοί. Είναι, είναι κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν μια ποιότητα, έχουν μια ντομπροσύνη, ε, έχουν μια δύναμη μέσα τους και γι' αυτό μπορούν να, να πηγαίνουν σε αυτά τα σπουδαία, ας πούμε, να γίνονται μεγάλοι και διάσημοι κλπ. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν είπε ότι η Ελλάδα είναι το, το, η ωραίτερη χώρα που έχω δει στη ζωή μου. Μ' άρεσε αυτό που είπε, γιατί όντω είναι η αλήθεια ότι είναι η ιόροτερη χώρα. το λέμε μόνο εμεί οι Έλληνε, το λένε και άλλοι άνθρωποι τώρα. Βεβαίω. Και άλλοι άνθρωποι. Και αν πολεμάται η χώρα, είναι επειδή τη ζηλεύουν. Τη ζηλεύουν την Ελλάδα πάρα πολύ, ιδίω οι Γερμανοί. Δεν μπορούν να καταλάβουν την Ελλάδα και έχουν, ε, έχουν φοβερή ζήλια απέναντι στου Έλληνε. Αλλά θα μα βγει σε καλό, πιστεύω, κύριε Φουντουλάκη, αυτό, διότι θα καταλάβουν τη βαθύτερη Ελλάδα, γιατί τώρα πιάνουν επιφανειακά την Ελλάδα. Ε, αυτού, ε έχετε πει στι προηγούμενε εκπομπέ και έχουμε πει κάτι που είναι πολύ σημαντικό. Ε, μπορούμε μέσα από, και από τη δική μα εκπομπή και από άλλε εκπομπέ να ε, δει και να γνωρίσει ο κόσμο το θησαυρό του ε, πολιτισμού μα. Πολλέ φορέ ε, δεν γνωρίζουμε, όπως έχετε πει. Ε, υπάρχει δυνατότητα και μέσα στην εκπομπή. εμείς προσπαθούμε έτσι να αναλύσουμε την καθημερινότητα, να παρουσιάσουμε φιλοσοφικά, θεολογικά κείμενα, Μάλιστα. ανάλυση του Ευαγγελίου, έτσι ό,τι μπορούμε, αλλά μέσα στα λογικά χρονικά πλαίσια. Τη μια φορά που έχω πει κάτι άλλο, υπάρχει μια μυστική επικοινωνία. αυτός ο πολιτισμός ο οποίος χρόνια τώρα υπάρχει στην Ελλάδα, έχει βγει και στου ανθρώπου. Αυτό που λέμε η φιλοξενία, το χαμόγελο που έχει ο Έλληνα, το τα φιλοξενεί κλπ. Μην κοιτάτε τώρα κάτω από προποθέσει εμπορικέ, α πούμε, έχει γίνει λίγο εμπόριο ο τουρισμό. Αλλά παλιά θυμόμαστε εμεί που πηγαίναμε στα νησιά πιο μικρή ότι υπήρχε αυτό το χαμόγελο, υπήρχε αυτή η αγκαλιά, αυτό το άνοιγμα προ τον ξένο, το οποίο δεν το βλέπει σε άλλου. Και κάτι άλλο μπορώ να σα πω, ότι ο Έλληνα ανοίγει το χέρι του και σε εκείνον που έχει ανάγκη και του δίνει. Ενώ οι Ευρωπαίοι δεν το έχουν αυτό το πράγμα. Δεν βγαίνει από την κουλτούρα του αυτό να βοηθήσουν προσωπικά ο ένα τον άλλον. Παρά τι σου λένε οι Ευρωπαίοι, όταν έχει την ανάγκη και ζητήσει, δηλαδή κάποιοι άνθρωποι που ζητάνε εκεί πέρα κλπ., σου λένε το εξή. Ε, υπάρχει το κράτο. Να πάει εκεί και να δώσει. Έχουμε λέει κρατική, φροντίδα και κρατική μέρημα. Ναι, αλλά αυτό δεν είναι φιλανθρωπία. Να τον, παρα, να τον παραπέμπεις κάπου αλλού. Εκείνη την ώρα σου ζητάει, εκείνη την ώρα θέλει. Μπορεί να θέλει ένα λόγο. Μπορεί να θέλει ένα ζεστό πιάτο φαγητό. Μπορεί να θέλει δύο ευρώ για να πάει κάπου. Λοιπόν, όταν του το αρνεί εκεί, αυτή η συμπεριφορά δείχνει ότι δεν έχει πολιτισμό πραγματικό και ότι ο Έλληνα, ο οποίο μπορεί να είναι και πιο φτωχό από τον Ευρωπαίο, βγάζει από το εστέριμά του και δίνει. Θυμάμαι κάποτε στο μετρό εκεί στο, στο Μόναχο που μου ζήτησε κάποιο ένα τσιγάρο. Τότε κάπνιζα κύριε Φοντουλάκη, εγώ μικρότερο. Ναι. Λοιπόν, και έβγαλα το πακέτο και του έδωσα δύο τσιγάρα. Ναι. Ο άνθρωπο με κοίταγε έτσι καλά, καλά και μετά έβαλε το χέρι του στην τσέπη να μου τα πληρώσει. Και λέω: Κοίταξε διαφορά νοοτροπία τώρα. Θέλει να μου πληρώσει δύο τσιγάρα. Ενώ στην Ελλάδα δεν θα το κάνει ποτέ αυτό. Γιατί? Γιατί? ήξερε ότι αυτό το πράγμα το, 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 το δίνει εσύ έτσι. Ευχαρίστω, α πούμε. Και λοιπά. Τώρα μακριά από το τσιγάρο εδώ που τα λέμε, διότι η μακροχρόνια χρήση του τσιγάρου, όπω ξέρετε κύριε Φουντουλάκη, είναι θάνατο. Μετά τα 50-55 το τσιγάρο είναι θάνατο. Αγαπητοί φίλοι, να το ξέρετε. Καλά είναι λοιπόν να καπνίζουν να το κόψουν στα 40. Διότι από τότε ε, αρχίζει και σώζεται ο οργανισμό στα 40 και δεν γίνονται αλλοιώσει αρτηρίε. Επειδή είπα προηγουμένω για το τσιγάρο, γι' αυτό ήθελα να το συμπληρώσω αυτό και να πω ότι ο νου και η καρδιά είναι τα πιο σημαντικά πράγματα στον άνθρωπο, γιατί η καρδιά είναι η έδρα των συναισθημάτων. Δίχω συναισθήματα ο άνθρωπο δεν μπορεί να ζήσει. Δίχω αγάπη δεν μπορεί να ζήσει αυτή. Δεν μπορεί να περάσει αυτή η ζωή δίχω να έχει αγάπη ο άνθρωπο. Ο άνθρωπο που δεν αισθάνεται αγάπη, μελαγχολεί και φτάνει στα πρόθυρα τη αυτοκτονία. Αν ο άνθρωπο όμω αγαπάει το, Θεό πρώτα και τον συνάνθρωπο του κατόπιν, αλλά και ορισμένα πράγματα μέσα στη ζωή να τα αγαπάει, όπω είναι που είπαμε προηγουμένω η αλληλεγγύη αυτή να αγαπάει να συνεισφέρει και αυτό στου ανθρώπου ναι. κάτι, αυτό το να κρατάει στη ζωή. Πρέπει να υπάρχει λοιπόν επικοινωνία αρμονική μεταξύ του νοός του τι σκεπτόμαστε, αλλά και του τι νιώθουμε. Γι' αυτό και η τέλεια προσευχή, λέει κάποιος πατέρας της Εκκλησίας, είναι να συγκεράσουμε το νου με την καρδιά στο όνομα του Ιησού Χριστού. Ο Κύριε Ιησού Χριστέ λέει σώμε, να ξεκινάει από το νου, αλλά να μπαίνει μέσα στην καρδιά. Να περνάει και από το συνέστημα δηλαδή και να εμπλουτίζεται εκεί πέρα. Διότι ο άνθρωπος ο οποίος είναι μόνο νους, έτσι, λέμε, το, πολλές φορές λέμε, αυτός ο άνθρωπος είναι πολύ εγκεφαλικό, εγκεφαλικός, Δηλαδή μόνο με το νου του ζει. Και για άλλου λέμε πολύ συναισθηματικός, ιδίω για τι γυναίκε που έχουν πιο πολύ το συνέστημα ανεπτυγμένο παρά το νου. Και αυτό δεν είναι απόλυτο, γιατί υπάρχουν γυναίκε οι οποίε γίνεται το αντίθετο. Αντί για να έχουν νου, έχουν συνέστημα και αντί για συνέστημα νου. Αυτέ οι αλλαγέ γίνονται, αλλά συνήθω το, το γυναικείο φύλλο έχει πιο πολύ το συνέστημα, την αγάπη, α πούμε, πιο εύκολη και πιο σε, σε μεγαλύτερη ζήτηση, ας πούμε, κλπ. Γιατί μεγαλώνει τα παιδιά, πρέπει να έχει συναισθήματα προς τα παιδιά ναι. και όλα αυτά τα έχει κανονίσει ο Θεός έτσι. Έτσι, ο, ο, ο άντρα χάνει λίγο ως προς τη συναισθηματική του κατάσταση και πρέπει να το κοιτάξει αυτό. Mm -hmm. Οι μέν γυναίκε να γίνουν λίγο πιο λογικέ, παραδείγματο χάρη, να, να επεξεργάζονται λίγο περισσότερο αυτό που έχουν να κάνουν, να το σκέφτονται δύο φορέ δηλαδή, mm -hmm. οι δε άντρε να έχουν και αυτοί δίκιο. περισσότερο συνέστημα να μην είναι ψυχρά λογικά όντα οι άνθρωποι. Θα αναλύσουμε τα αναλύσουμε αυτά και άλλα. Αλλά να έχουν και συνέστημα. Φεβαίως. Το συνέστημα εμπλουτίζει τη ζωή και δίνει χαρά και απόλαυση στον κάθε άνθρωπο Περνάμε βλέπει συνέστημα. Στο διάλειμμα και αμέσω, αγαπητοί φίλοι, θα επανέλθουμε με τη συνέχεια τη ζωντανή αυτή εκπομπή. Συνεχίζουμε αγαπητοί φίλοι την ζωντανή αυτή εκπομπή, μιλάμε για την λογική, για το νου. Πάνω στα θέματα αυτά έχω γράψει και κάποια βιβλία που ε, ομιλώ για την έννοια της ψυχής, ομιλώ για το πνεύμα, βλέπετε το βιβλίο «Η ουσία και η αθανασία της ψυχής κατά τους αρχαίους φιλοσόφους και τους πατέρες της εκκλησίας». Είναι ένα από τα βιβλία που μιλάω για το νου, μιλάω για το πνεύμα, μιλάω για την λογική. Για τη σχέση σώματο και, και ψυχή, διακινούνται μέσα από τι εκτόσει στα μούλη. Και το άλλο βιβλίο που μιλάω πάλι για αυτά τα θέματα που λέμε σήμερα στην εκπομπή είναι Φύση και Σιωπή στον Πλωτίνο. Είναι ένα βιβλίο που έχει να κάνει με την σιωπή και τη φύση, για την ιεραρχία και το πώ διαιρεί ο Πλωτίνο ε, την ε, τριαδικότητά του. Όλα αυτά τα βιβλία που διακινούνται από τι εκτόσει στα Μούλη, μπορείτε να ρωτήσετε πληροφορίε και για τα DVD του κυρίου Ατσακλή, για τα θέματα των εκπομπών, θέματα που θα θέλατε έτσι να αναλύσουμε. Πολλέ φορέ να μα ενημερώσετε και ε, για κάποιε δραστηριότητε που γίνονται που δεν παρουσιάζονται πολλέ φορέ από άλλα μέσα μαζική ενημέρωση ή από τι εφημερίδε για να ακούσει ο κόσμο, γιατί ό,τι είναι καλό, εμεί είμαστε εδώ για να ε, παρουσιάσουμε το καλό, για να μπορέσουμε να διαδοθεί το φω και όχι το σκοτάδι, και όχι αυτό που πουλάει ουσιαστικά. Γιατί στην εκπομπή μα ε, ουσιαστικά κοιτάμε ε, πράγματα που ανυψώνουν και εξυψώνουν την ανθρώπινη υπόσταση και όχι την υποβιβάζουν και όχι την κατεβάζουν. Και τώρα που διανύουμε την περίοδο του καλοκαιριού, ουσιαστικά μέσα από τα βιβλία, μέσα από DVD του κ. Ατζακλή, που ουσιαστικά βοηθούν το νου του ανθρώπου να εξυψωθεί, να φτάσει στο Θεό, να γνωρίσει ουσιαστικά την υπέρτατη αλήθεια, αυτ, αυτά που περιγράφονται και στα δικά μου βιβλία που υπάρχουν και στην Πανεπιστημίου 57 και στο Άνωση 114, ε, ουσιαστικά η υπέρτατη αλήθεια είναι, είναι, το στοιχείο που ο άνθρωπος, όπως λέγει ο Πλωτήνος, κατά τη διάρκεια της ζωής του, συνεχώς αναζητάει το Θεό, συνεχώς αναζητάει την υπέρτατη αλήθεια, να ανακαλύψει δηλαδή, γιατί ξέρουμε ότι ο Θεάνθρωπος, ο Χριστός, είπε και ο ίδιος ότι είναι, είναι το φως, είναι Η αλήθεια, η αλήθεια είναι τα πάντα, άρα ε, στην εποχή μα που αναζητούμε τα πρότυπα, και νέοι άνθρωποι ουσιαστικά που καταφεύγουν στο σκοτάδι ψάχνουν το διαφορετικό, ψάχνουν και οδηγούν του ψέτικου παραδείσου ε, των ναρκωτικών και όλα αυτά τα οποία ε, έχουν σαν αποτέλεσμα τη λατρεία τη σαρκώς, έτσι, Όλα αυτά τα πράγματα. Εμεί μιλάμε για την ισορροπία σώματο και ψυχή, δεν υποβιβάζουμε το σώμα ούτε επενούμε μόνο την ψυχή. Λέμε ότι και το σώμα θα πρέπει να συντηρηθεί, αλλά και η ψυχή θα πρέπει να έχει μια κυρίαρχη θέση. Όλα αυτά θα πρέπει να τα ερευνήσουμε, να τα ψάξουμε και να μπορέσουμε να αφιερώνουμε λίγα λεπτά κατά τη διάρκεια τη ημέρα για να ε, οδηγούμε το νου μας στην φιλοσοφική έρευνα, να ε, βρούμε τα στοιχεία αυτά για να μπορέσουμε να κοιτάμε προς τα πάνω αυτή και η ιδιότητα, ο σκοπός του ανθρώπου, να μην κοιτάει προ τα κάτω, να μην, κατε, να μην κατεβαίνει όσο γίνεται πιο κάτω. Αυτό που προσπαθούν κάποιοι να κάνουν σήμερα, επειδή πουλάει ουσιαστικά αυτό. Εμεί δεν κοιτάμε αυτό που πουλάει. Και συνοδοιπόρο σε την προσπάθεια, τη μακροχρόνια προσπάθεια, είναι και ο κ. Τζακλή, γιατρό τη Γενική Ιατρική, συγκεκριμένο επιστήμονα, αλλά και σημαντικό άνθρωπο, που έχει μια ραδιοφωνική εκπομπή κάθε βράδυ, 12.30 το βράδυ, στην πύραγη εκκλησία 91,2. Γιατί τα λέμε όλα αυτά γιατί και τα βιβλία και οι ραδιοφωνικές εκπομπέ και η δική μας τηλεοπτική εκπομπή ουσιαστικά θέλουμε να αποτελεί συντροφιά σε ανθρώπους που σήμερα ε, μιλάμε για την έλλειψη της ανθρώπινης επικοινωνίας και αναζητούν ουσιαστικά να βρουν κάτι για να γεμίσει και ψυχικά και να μην, ε, ασχολ, να μην υπάρχουν μόνο εκπομπές που ασχολούνται με το υλικό κομμάτι, με την υλική υπόσταση του ανθρώπου και όχι και με την ψυχή ο του ανθρώπου. Με το πνευματικό. Ναι, ναι, και έτσι Ο άνθρωπο ε. είναι, είναι ψυχικό, ψυχικό, και σωματικό, και τα δύο αυτά τα πράγματα συνθέτουν την ανθρώπινη φύση. Επομένω και το αθάνατο κομμάτι, αθάνατο επειδή το θέλει ο Θεό να γίνει αθάνατο, γιατί κάθε δημιούργημα είναι ε, κάτι που δημιουργείται και εν χρόνο ζει, πρέπει να τελειώσει κάποτε. Όπω είναι το σύμπαν αυτό. Μην μα κάνει εντύπωση ότι αυτό το σύμπαν θα τελειώσει, γιατί θα, θα αρχίσει Μερικοί όταν λες ότι θα καταστραφεί αυτό το σύμπαν, έτσι πανικοβάλλονται. Όχι. Ο Θεό θα κάνει ένα άλλο σύμπαν. Θα κάνει μια παλιγενεσία. Διαβάστε την αποκάλυψη να δείτε ότι ο Θεό δεν αφήνει τον κόσμο έτσι όπω είναι. Θα τον ξανακενουργώσει. Θα τον ξαναφτιάξει από την αρχή. Θα τον, πώς ε, το πούμε, θα τον μεταποιήσει. Είδατε παλιά, τα σακάκια τα παλιώνανε, τα πηγαίναμε στο, στο ράφτι και του λέγαμε ένα γύρισμα να κάνει. Λοιπόν, έτσι και αυτός ο κόσμος θα γυρίσει τα μέσα έξω, θα αλλάξει, θα, φτιάξει, θα, θα γίνει καλύτερος, θα γίνει ωραιότερος, θα γίνει σημαντικότερος. Αυτό μας το έχει υποσχεθεί ο Θεός μέσα στα βιβλία των προφητών και είναι αλήθεια. Και θα γίνει κάποτε, γιατί εμείς θα καταστρέψουμε τον κόσμο με την ατομική ενέργεια και με όλα αυτά τα πράγματα τα οποία έχουμε βρει. Θα φέρουμε ένα αποτέλεσμα άσχημο στο τέλος ναι. και ο Θεός θα φέρει τα πράγματα προς το καλύτερο για να σωθούν οι άνθρωποι οι σωστοί και να τους βάλει μέσα σε μια κατάσταση τέτοια που να είναι μαζί τους, να ζει μαζί τους και να ευχαριστούνται αιωνίως να τέρπονται με το, βλέποντας το πρόσωπο του Θεού και ζώντας κοντά στο Θεό. Και όσοι δεν αγάπησαν το Θεό και τους νόμους του και δεν ακολούθησαν και δεν έκαναν τίποτα από αυτά που ο Θεός ήθελε, θα απομονωθούν μαζί με τον Σατανά σε άλλη μεριά, ας πούμε του σύμπαντο, δεν ξέρω, αυτά μπορεί να μην είναι ακριβώς έτσι όπως τα λέμε, γιατί υπάρχουν και άνθρωποι παγείς έτσι εκφράσεις, τις οποίες δεν είναι σίγουρο ότι ε, είναι ακριβώς έτσι. Πάντως, το γενικό είναι ότι επειδή ο άνθρωπος δεν μπορούσε με όλες τις δυνάμεις, κύριε Φουντουλάκη, προ-Χριστού, παρά να σκιαγραφίσει λίγο έτσι ελαφρά το Θεό, ήρθε ο ίδιος ο Θεός κάτω για να δώσει στους ανθρώπους την απόλυτη αλήθεια. Ναι. Αυτό λοιπόν ήταν η θυσία του Χριστού, όταν ήρθε στον κόσμο, ήταν αυτή. Το να δώσει με... Ε, κίνδυνο τη ζωή του, με χάσιμο τη ζωή του, με το να σταυρωθεί και να αναστηθεί, να δώσει την αλήθεια των πραγμάτων στον άνθρωπο, ο οποίο δεν μπορούσε αλλιώ να εννοήσει και να καταλάβει τη θυσία του Χριστού, αλλά και την παγκόσμια αλήθεια. Η παγκόσμια αλήθεια λοιπόν είναι γραμμένη στι Άγιε Γραφέ. Ο Χριστό είναι προφητευμένος στι Άγιε Γραφέ και αυτό είναι ένα μεγάλο επιχείρημα για αυτού οι οποίοι λένε δεν υπάρχει Θεό, δεν υπάρχει τίποτα κλπ. Για άλλα εδώ, αφού δεν υπάρχει Θεός. πώ οι προφήτες μιλάνε για τον Χριστό και συγκεκριμένα λένε ότι θα έρθει από εκεί και θα κάνει εκείνο και το άλλο και το άλλο. Ακόμα έχουν προφητέψει τα βήματά του οι προφήτες. Ότι θα μπει στην Ιερουσαλήμ και θα τον θαυμάσουν σαν βασιλιά και την άλλη εβδομάδα θα τον εσταυρώσουν. Ότι θα θεραπεύει κουλού, κουτσού, κουφού, τύφλου και νεκρού θα ανασταίνει. Αυτά είναι γραμμένα. Ο Ισαΐας είναι ένα προφήτη, όπω εσεί πολύ καλά γνωρίζετε, κύριε Φουντουλάκη. Είναι ένα προφήτης ο οποίο έχει γράψει τη βιογραφία του Χριστού πριν να γεννηθεί ο Χριστό. Αυτό λοιπόν πρέπει να μα βάλει στην υποψία, αν έχουμε νου υγιή και καθαρό, ότι ο Θεό τα κανόνισε έτσι, το ώστε να κατέβει ο Χριστό στη γη επάνω, αυτή την αμαρτωλή γη, και να δώσει τι προδιαγραφέ, να δώσει τι εντολέ του, να δώσει τα θαύματά του, να κάνει τα θαύματα και τι θεραπείε τι οποίε κανένα άλλο δεν έκανε ποτέ. Το λέγανε οι ίδιοι εχθροί του ότι τέτοια πράγματα ούτε ακούσαμε, ούτε είδαμε, ούτε είδαμε τέτοιε θεραπείε και τέτοια πράγματα που γίνανε. Λοιπόν, όλα αυτά μα δείχνουν ότι υπάρχει Θεό, μα αγαπάει ο Θεό και ο Θεό ήρθε στη γη με τη μορφή του Ιησού Χριστού σαν άνθρωπο πλέον και Θεό τέλειο και άνθρωπο τέλειο για να μα δώσει ακριβώ αυτό το οποίο ζητούσε και διψούσε η ψυχή του ανθρώπου και ο νους του και η καρδιά του. Δηλαδή την αλήθεια των πραγμάτων, την αγάπη και τη χαρά. Αυτά τα τρία πράγματα τα στερόταν ο άνθρωπο προ Χριστού, διότι οι χάρε ήταν λίγε, ο θάνατο ήταν κάτι το φοβερό. Νικήθηκε όμω από τον Χριστό, με το που αναισθήθηκε ο Χριστό, ανέστησε συγχρόνω όλη την ανθρωπότητα. Εν δυνάμει είμαστε αναστημένοι μέσα του Χριστού, όλοι εμεί. Γι' αυτό λοιπόν να χαίρουμε, να χαιρόμαστε με τη χαρά του Χριστού, διότι Εάν πιστεύουμε και αγαπάμε τον Χριστό, κάποτε θα απολαύσουμε αυτή την αιώνια μακαριότητα, αγαπητοί φίλοι. Και θα φύγει αυτό ο πόνο και ο αναστεναγμό που δημιουργείται σήμερα από τα κανάλια, που πιστεύω πολλά κανάλια είναι αιτίε και αυτών των ανθρώπων οι οποίοι φτάνουν στο απονομένο διάβημα. Διότι όταν ακούνε αρνητικά συνεχώ από, το, από τα κανάλια αυτά, δεν μιλάω για αυτό το κανάλι ειδικά, διότι αυτό το κανάλι έδειξε μια καλή συμπεριφορά μέχρι στιγμή και συγχαρητήρια θέλω να δώσω από εδώ στο κανάλι αυτό διότι δείχνει έναν δρόμο πολύ καλύτερο από τα άλλα κανάλια. Έτσι, έχει ανθρώπους οι οποίοι έχουν πραγματική συνεισφορά στη δημοσιογραφία και στην πολιτική κλπ. Μακάρι αυτό το παράδειγμα και των εκπομπών αυτών του καναλιού, αλλά και αυτών που εμείς φιλοδοξούμε, όπως είπε ο κύριος Φουδουλάκης, να βγουν νέοι άνθρωποι οι οποίοι να έρθουν να πλαισιώσουν αυτή την αρχή που κάναμε εμείς, να μιλάμε δηλαδή για πνευματικά θέματα, για πνευματικέ αξίε. Να, τώρα είδαμε ξαφνικά ότι θέλουν να καταργήσουν την ελληνική γλώσσα. Αυτό πρέπει να το σταματήσουμε. Και τον εκκλησιασμό στα σχολεία. Και τον εκκλησιασμό στα σχολεία. Αυτά είναι, πώ το λένε, είναι κατοχυρωμένα συνταγματικώ. Δεν μπορούν να παραβαίνουν το σύνταγμα. Όταν η, η, η ορθοδοξία είναι η κανονική η θρησκεία των Ελλήνων, έτσι, δεν μπορούν ξαφνικά να τα καταπατάνε όλα αυτά τα ιδανικά. Έτσι είναι κύριε Ζακλή, γι' αυτό προσπαθούμε να ενημερώσουμε μέσα από την εκπομπή, η προσπάθεια συνεχίζεται, θεού θέλοντος, μια μεγάλη προσπάθεια που ξεκινήσαμε πριν κάποια χρόνια και ε, είστε σημαντικός αρωγός αυτή την προσπάθεια και συνοδοιπόρωση, με όλες τις δυσκολίες που συναντήσαμε όλα αυτά τα χρόνια, με τις προσπάθειες που κάνουμε να την κρατήσουμε, ε, ο κόσμος στήριξε αυτή την προσπάθεια, Μάλιστα και επειδή μιλάμε για αλήθεια, αυτό που δεν πρέπει να ξεχνάμε είναι επειδή η εποχή μα ε, ταλανίζεται ουσιαστικά από πολλά προβλήματα οικονομικού επίπεδου, αλλά όχι μόνο οικονομικού επίπεδου. Και ψέματα. Και ταλανίζεται, αυτό θα έλεγα και εγώ, ε, με ψευδικέ ειδήσει, με, με, ψέματα σε ανθρώπινε σχέσει. Ουσιαστικά το, ψε, το ψεύδο κυριαρχεί. Το έχουμε δηλαδή σε ποικίλε εκφάσει καθημερινότητε. να βλέπουμε το ψέμα να κυριαρχεί και το ψέμα να πουλάει πολλέ φορέ. Και να μην που η αλήθεια. Πρέπει λοιπόν να γνωρίζουμε ότι μόνο μέσα από τη γνώση, μόνο μέσα από την ανάγνωση της καινής διαθήκης και μέσα από τα ερμηνευτικά βιβλία που υπάρχουν και τα σωστά ερμηνευτικά βιβλία μπορούμε να γνωρίσουμε, να δούμε έτσι, την εξήγηση των Ευαγγελίων, να δούμε την ερμηνεία των Ευαγγελίων, ε, μεγάλη πατέρα της Εκκλησίας που έχουν γράψει σημαντικά βιβλία όπως, όπως είναι ο Αγίος Ιωάννης ο Βασίλης που έχει γράψει και έχει ερμηνεύσει έτσι, ε, πολλά σημεία του Ευαγγελίου και πολλούς λόγους έτσι, που διαβάζουμε μέσα από το Ευαγγέλιο. Άρα δεν πρέπει να ξεχνάμε λοιπόν ότι θα πρέπει να ασχολούμαστε με αυτά και να μην αφήνουμε ε, κάποιου να μας λένε την έτοιμη γνώση έτσι, και να ακούμε και εμείς προσπαθούμε, προσπαθούμε να μιμηδούμε, να αφομοιώσουμε την έτοιμη γνώση αλλά να ερευνούμε, να ψάχνουμε συνεχώς και αυτό ε, μας βοηθάει ε, η καινή διαθήκη, η ερμηνεία της καινής διαθήκης αυτό που τόσα χρόνια, κύριε Τζακλή, με μεγάλη έτσι, επιτυχία κάνετε, να διαβάζετε την Κεντιαθήκη, να, ε, να προσπαθείτε μέσα την ραδιοφωνική σας εκπομπή να εξηγείτε έτσι, σημαντικά πράγματα μέσα από τους παντές της και εδώ προσπαθούμε μέσα από αυτήν την εκπομπή, μαζί με ειδικές βοήθεια, μαζί με άλλους σημαντικούς ναι. επιστήμονες που έχουν κατά έρθει μέσα από αυτήν την εκπομπή, να εξηγήσουμε δυστυχώς. τα φαινόμενα της εποχής μας. Κύριε αγαπητέ μου Γιώργο, Δυστυχώ ο κόσμο εν το πονηρό κοίτα, όπω λέει και το Ευαγγέλιο δηλαδή, ο περισσότερο κόσμο βρίσκεται στο ψέμα. Συναγελάζεται με το ψέμα και το διεθνέ κουτόχορτο πάει και έρχεται στα μέσα ενημέρωση και ακόμα στα μεγάλα κανάλια. Αυτά discovery, πώ λέγονται, και άλλα πέστε μου και έτσι, δύο-τρία ακόμα. <Και> και, ναι, ναι, πολλά, ναι. Αυτά τα κανάλια ε, αν τα παρατηρήσετε, έχουν ντοκιμαντέρ και λοιπά, που το status quo, δηλαδή αυτό που διδάσκουν, που φέρνουν προς τα έξω, τι είναι. Το ψέμα ότι οι θρησκείες όλες είναι ίδιες. Το ψέμα ότι ε, ο άνθρωπος κατάγεται από τον πίθηκο. Ψέμα, ανυπόστατο. Δεν το τεκμηριώνει καμία, είναι μια θεωρία αυτή, δεν το τεκμηριώνει κανένα επιστημονικό βαρύ έτσι, ντοκουμέντο. Υπάρχουν πολλές αντίθετες απόψεις και φυσικά, εμείς που πιστεύουμε στο ναι. την Παλαιά Διαθήκη, ότι είναι γράμμα του Θεού, γραμμένο του Θεού, ε, ξέρουμε ότι ο Θεός έφτιαξε τον άνθρωπο. Αυτό που είπατε και εσείς την άλλη φορά για το σωματίδιο του Θεού που βρήκανε και όλα αυτά, ε, όλα βλέπετε αυτά είναι ξεκάρχοντα, είναι έτσι κουβέντες, για να, σαν κατα, κουβέντες για κατανάλωση. Ο άνθρωπος δεν έγινε λοιπόν από τον πίθηκο, γιατί δεν υπάρχουν ενδιάμεση κρίκοι να μας δείξουν αυτοί που το λένε, του ενδιάμεσου κρίκου. τους, τους πίθηκαν ανθρώπους, αυτούς που βλέπουμε ας πούμε κλπ. Να μας δείξουν ένα μουσείο που να έχει μέσα πυθικό μορφούς ανθρώπους, οι οποίοι ήταν ανάμεσα στον άνθρωπο και στον πυθικό, γιατί έγινε, λέει, σταδιακά και όλα σε αυτό. Δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα, λοιπόν. Αλλά τα παιδιά στην Αμερική, οι φοιτητέ της Αμερικής, οι περισσότεροι από αυτούς πιστεύουν, εκείνοι που δεν θρησκεύονται, πιστεύουν αυτά τα ψέματα που παράγουν τα μέσα αυτά, τα μεγάλα και ακριβά μέσα, η παγκόσμια αυτή Δορυφορική σταθμία, α πούμε. Και δεν υπήρξε και όπω έχουμε ξαναλύσει είναι. και το είχαμε ξαζητήσει σε αυτήν την εκπομπή ε, και αρσενικό και θηλυκό. Δηλαδή υπήρξε ένα συγκεκριμένο είδο επιδίκου το οποίο πώ αυτό ε, αυξήθηκε. Δύο ναι, αυξήθηκε και έδωσε σημείο δηλαδή, αφού υπήρχε μόνο ένα είδο. Ξέρουμε ναι. Δηλαδή, Βεβαίω, ξέρουμε λοιπόν ότι αυτό σημαίνει ότι σε ζώα υπάρχουν πολλά. Έτσι, επιχειρήματα, ερωτήματα, ερωτήματα όπω λέμε. Πάνω ναι. σε αυτά τα ψέματα, που αν, αν κάνει κάτσει, α πούμε, θα τα βρει. Ε, άλλοι λένε ότι ο κόσμο εκείνη είναι τυχαία, για να μην πούνε ότι υπάρχει ένα Θεό ο οποίο. Τα είναι... πάντα δημιούργησε ε, με Τα σοφία. πάντα δημιούργησε και όχι μόνο αυτό, αλλά έχουμε και ορισμένε υποχρεώσει απέναντί του. Έτσι. Έχουμε υποχρεώσει απέναντι στο Θεό. Γιατί δεν το λέμε αυτό. Έχουν τη μετεσάρκωση και την αστρολογία. Βεβαίω. Και, αυτά ε, και πάνω σε αυτό που λέτε, βλέπετε, υπάρχει ένα βιβλίο το, το οποίο έχει γραφτεί πριν από κάποια χρόνια που λέει ότι δίχω Θεό όλα επιτρέπονται. Δηλαδή δίχω Θεό, όλα επιτρέπονται, βέβαια. Δηλαδή, αυτό που λέτε ουσιαστικά, αν βγάλουμε το Θεό από τη ζωή μα, ουσιαστικά δεν έχουμε κάτι. Κάτι που να μα κρατάει ε, σε μια ευθεία πλεύση. Έχουμε ασυδοσία, εξάλλου η λέξη αθεόφοβο λέει πολλά. Ότι εμεί δεν φοβάται το Θεό, δηλαδή δεν φοβάται, δεν φοβάται να παρακούσει τι εντολέ του Θεό. Αυτό εννοεί φόβο. Δηλαδή, Φοβάται να κάνει κάτι που ο Θεός δεν το εγκρίνει. Φοβάται να πειράξει τον το συνάνθρωπό του, με οποιοδήποτε τρόπο να τον αδικήσει. Το φοβάται αυτό γιατί ο Θεός λέει να μην πειράξει, αλλά να αγαπάς τον άλλον στο, κάπως τον εαυτό σου. Φανταστείτε κύριε Φουντουλάκη, μόνο αυτό να υπήρχε, μόνο αυτή η εντολή, να αγαπάς τον άλλο όπως τον εαυτό σου, πώς θα ήταν η υγεία αυτή σήμερα. Δεν θα ήταν ένα παράδεισο, μια οικογένεια δεν θα ήταν όλοι. Ε, ε, ε. θα υπήρχαν πόλεμοι, θα υπήρχαν μαχαίρια, πιστόλια κλπ. Όλα αυτά. Θα ήταν άλλο ο κόσμο τότε. Άλλο ο κόσμο. Μόνο για μια εντολή, σα είπα. Όχι για τι δέκα εντολέ. Μόνο για μία. Να σέβεσαι και να αγαπά τον άνθρωπο όπω τον εαυτό σου. Τι πιο ωραίο πράγμα, τον κάθε άνθρωπο. Ε, δεν θα υπήρχε υγεία άλλωστε, εμεί που λέμε πλούσιο και φτωχό. Για το Θεό δεν υπάρχει πλούσιο και φτωχό. Όλοι οι άνθρωποι είναι ίσοι απέναντι στο Θεό. Εμεί κάνουμε του ανθρώπου πλούσιου και φτωχού. Είναι, είναι κοσμική η έννοια του πλούσιου και του φτωχού. Ο Θεό δεν θέλει να υπάρχουν ούτε πλούσιοι ούτε φτωχοί. Να είμαστε όλοι ίσοι, παραδείγματο χάρη. Ανάλογα με τι ανάγκε του καθενό. Έτσι είναι. Όπω είναι σε μια οικογένεια. Έτσι είναι. Όταν είναι το παιδί έφηβο στην οικογένεια, τρώει πιο πολύ. Τρώει δύο πιάτα φαγητό. Δεν του λέει κανένα, μη φά. Γιατί ξέρουν ότι η ανάγκη του είναι να φάει. Έτσι θα ήταν λοιπόν ο κόσμο. Θα τρώγαμε ένα ή δύο πιάτα φαγητό. Ανάλογα με τι ανάγκε του καθένα. Και θα είμαστε πάρα πολύ αγαπημένοι και θα μπορούσαμε να εκμεταλλευτούμε όλε αυτέ Θα μπορούσαμε δηλαδή να κάνουμε ένα πολιτισμό χαράς, ένα πολιτισμό που να είναι θετικός, που ο άνθρωπος να αισθάνεται ευτυχισμένο μαζί με τους ανθρώπους, είναι ανθρώπους του, που να είναι αγκαλιασμένο με όλη την ανθρωπότητα, να μην υπάρχουν μίση, κράτη, διαχωρισμοί, φυλέ, πόλεμοι, μουσουλμανισμός κλπ. το ένα το άλλο. Θα υπήρχε ένα ενιαίο σύνολο αν είμαστε όλοι χριστιανοί όπως το Βυζάντιο που κράτησε 11 αιώνες. Γιατί κράτησε το Βυζάντιο 11 αιώνες, μπορεί να πει κάποιο από του σοφού αυτού που γράφουν τα βιβλία κλπ. Θα περάσουμε και έτσι ακλήκη και αγαπητοί φίλοι. 11 αιώνε, ναι. κύριε για το λόγο ότι το Βυζάντιο πίστευε στο Θεό και σεβόταν τον άνθρωπο. Θα συνεχίσουμε ναι, μετά το διάλειμμα, θα μα πείτε την σκέψη σα και θα ολοκληρώσουμε το διάλειμμα. Περνάμε στο δεύτερο και τελευταίο διάλειμμα τη εκπομπή μα. Αρχίζουμε, αγαπητοί φίλοι, την ε, ζωντανή εκπομπή πριν περάσουμε στον κύριο Ατζακλή για την καθιερωμένη ανάλυση ε, του Ιερού Ευαγγελίου που κάθε Παρασκευή εδώ εμείς αναλύουμε το Ευαγγέλιο της Κυριακής που θα επακολουθήσει, ε, το σχολιάζουμε, το αναλύουμε για να έχουμε μια εικόνα ουσιαστικά και, και για να έχουμε και μια επαφή και με το αρχαίο κείμενο, μάλιστα αυτό που μας αρέσει και στη προσπάθεια μας να κρατήσουμε τις παραδόσεις και ο Ατζακλής να διαβάσει το Ευαγγέλιο στο αρχαίο κείμενο και θα κάνουμε και μια έτσι, μικρή ανάλυση όσο επιτρέπει ο, ο, ναι, ο μας επιτρέπει ο χρόνος, ο, ο αδίστατος τηλεοπτικό χρόνος που δυστυχώ τρέχει και δεν προλαβαίνουμε έτσι να πούμε πολλά πράγματα. Ε, να επαναλάβουμε πάλι την, ε, ότι η εκπομπή θέλει και ανθρώπους που να θέλουν όμως, που τους, να μας πούν την άποψή του, να πλαισιώσουν ουσιαστικά αυτή την προσπάθεια που κάνουν, να μην το ξεχνάμε, ε, να ε, μπορέσουμε. Να παρουσιάσουμε και άλλα θέματα, ερωτήματα, απαντήσει σε όλα αυτά τα χρόνια που συχνά πολλοί φίλοι ρωτάνε κάποια θέματα και εμεί εδώ προσπαθούμε να απαντήσουμε, να σχολιάσουμε, να αναλύσουμε κάτω από την φιλοσοφική και θεολογική θεώρηση ε, τη εκπομπή μα. Και επίση, επειδή ο χρόνο, ο καλοκαιρινό χρόνο, έτσι στου περισσότερου είναι, έτσι θα λέγαμε, υπάρχει μια ευληγησία και μια ευελιξία, μπορεί κάποιο να θέλει να διαβάσει τη γραφική μα δραστηριότητα του κυρίου Ατζακλή, να δει τα DVD, να δει τα βιβλία τα οποία έχω γράψει και να ε, μπορέσει να μα δει την άποψή του, να ερευνήσει, να δοθούν απαντήσει κάποια ερωτήματα που προσπαθούμε και εμεί μέσα από τα βιβλία που έχουμε γράψει, στα, τα πέντε αυτά βιβλία που έχω γράψει, να δώσω απαντήσει σε ερωτήματα τη φιλοσοφία και τη θεολογία. Ναι, κύριε Τσακλή, να, ε, περάσουμε. να περάσουμε. Ε, είμαστε στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο στο 14ο, γιώτα δέλτα κεφάλαιο από το 14 έως το 22. Ματθαίος 14, ναι. 22 κεφάλαιο, 14ο. «Και εξελθόν ο Ιησούς είδε πολλήν όχλον και εξελθων ο επ' πολλην οχλων και θεράπευσε τους αρρώστους αυτών». Νομίζω μέχρι εδώ είναι γνωστά, ναι. δηλαδή είδε πολύ κόσμο, τους εσπλαχνίσει, το λέμε και εμείς έτσι, εσπλαχνίζουμε, τους λυπάτε, τους λυπάτε και θεράπευσε πολλούς από τους αρρώστους. Ο ψίας δεν γενομένης, ο είναι το απόγευμα, το βραδάκι που λέμε εμείς. Ο ψίας γενομένης, προσήλθαν αυτό μαθητέ αυτού λέγοντες, έρημος εστινοτόπος και η ώρα ήδη παρήλθε. Είναι ερημιά εδώ του είπαν οι μαθητές και είναι αργά. Απόλυσαν τους όχλους, είναι απελθόντες στα σκόμα, στα χωριά είναι οι κόμε. Αγοράσουν σε βρώματα, τρόφιμα, Βρώσει είναι το φαγητό, έτσι. Και βρώματα είναι τα τρόφιμα. Ο Δε Ιησούς είπε αυτής, να αυτή. Ούχριαν έχουν συναπελθεί. Δεν έχουν ανάγκη να πάνε εκεί να πάρουν τρόφιμα. Θα του δώσετε εσεί να φάνε. Δότε αυτή η μη Απόρρισαν βέβαια με όταν του είπε ο Χριστό ότι εσεί θα του δώσετε να φάνε. Γιατί ήταν πέντε χιλιάδε άνθρωποι. Οι δε λέγου αυτό. ού έχουμε όδε η μη πέντε άρτου και δύο ηχθείας. Δεν έχουμε εδώ πέρα παραπάνω από πέντε ψωμιά και δύο ψάρια. Ο δε Ιησούς είπε, φέρετε με αυτούς όδε. Και καλέσας τους όκλους, ανακληθήνε. Ανάκληθή θα πει, ξαπλώνω κάπως έτσι, πλαγιάζω, να πλαγιάσουν στο χορτάρι, επί τους χόρτους λέει, λαβών τους πέντε άρτους και τους δύο ηχθείας, αναβλέψας τον ερωνό, ευλόγησε Πήρε τα πέντε ψάρια για τα δύο. Ε, αναβλέψα, θα πει σηκώσει τα μάτια ναι. του ψηλά στον ουρανό. Αναβλέπω, θα πει σηκώνω τα μάτια μου. Βλέπω προ τα άνω. Και κλάσα από το ρήμα κλάω, κλώ. Έτσι. Έχουν και το κλάσμα, τα κλάσματα που λένε. Ναι. Η αρχαία λέξη είναι κλάω, κλώ. Ναι, ναι. Αφού του έκοψε λοιπόν, έδωκε στου μαθητάς του άρτους, Οι δε μαθητέ τη όχλη, στον κόσμο δηλαδή, και έφαγαν πάντε και χορτάστηκαν και ήραν, σήκωσαν δηλαδή, το περισσεύον περίσσευμα των κλασμάτων 12 κοφίνους πλήρη. Περισέψανε και 12 κοφίνια, αφού φάγανε όλοι και χορτάσανε. Ναι, ναι, ναι. Περισέψανε και ψωμιά 12 κοφίνια. Οι δε αυτοί που έφαγαν, λέμε και εμεί τη λέξη εστιατόριο, έτσι, αισθίον, ήσαν άνδρε, οσοί, πεντακισχύλοι. 5.000 άνδρες, χωρί να υπολογίζουμε τα παιδιά και τι γυναίκε. Και ευθέω συνάγκασε ο Ιησούς τους μαθητά αυτού, εμβίνε στο το πλοίο, και προάγει αυτό στον τον πέραν. Και προάγει αυτόν στο το πέραν. Δηλαδή, από το ένα μέρο τη λίμνη στο άλλο. Το λέμε κι εμεί πέραν, έτσι. Πέραμα, λέμε εμεί, πέρασμα, πέραμα. Αυτό είναι το πέραν. Έω ε, απολύσει του όχλους μέχρι να διαλύσει τον κόσμο. Δύο παρατηρήσει και δεν θα μα μείνει και πολύ χρόνο για κάτι άλλο. Πρώτα πρώτα, όπου υπάρχει ο Χριστό, αγαπητοί φίλοι, υπάρχει αυθονία, χαρά και τάξη. Οι μαθητέ, κακό είπαν στον Χριστό, ότι δεν έχουν να φάνε, χανόμαστε, πεινάνε ο κόσμο κλπ. Έπρεπε να του έχουν περισσότερη εμπιστοσύνη. Αν τον ξέρανε καλά τον Χριστό, δεν έπρεπε να ανησυχήσουν καθόλου. Διότι εκεί που είναι ο Χριστό, κύριε Φουντουλάκη, υπάρχει και χαρά, υπάρχει και αυθονία. Και συναισθημάτων και τροφίμων. Απειρήσκεπτα λοιπόν, είπαν ο τόπο είναι έρημο. Μια και ο Χριστό βρισκόταν σε αυτόν τον τόπο, αυτό με τον πατέρα και το πνεύμα το Άγιο, έφτιαξε όλη την αυθονία που βλέπουμε γύρω μα στη γη, αλλά όχι μόνο τη γη, αλλά και τα δισεκατομμύρια, τρισεκατομμύρια των πλανητών. Έτσι είναι. Στο τέλο λοιπόν, αφού φορτωθήκανε 12 κοφίνια, ένα κοφίνιο ο καθένα, φαίνεται για να το θυμόνται το περιστατικό να μην το ξεχάσουν, mm -hmm. αρχίσανε και κουβαλάγανε και τα κοφίνια. Να καταλάβουν ότι ο Χριστό δεν είναι ούτε έρημο, ούτε ερημιά υπάρχει, ούτε φτώχεια εκεί που είναι, αλλά υπάρχει ζωή, χαρά και χορτασμό. Είδατε στο γάμο τη Κανά που του έδωσε και περισσότερο κρασί για να ευχαριστηθούν, να πιούν περισσότερο, να χαρούν περισσότερο. Τα υλικά λοιπόν αγαθά είναι για όλου, να τα δίνουμε. Έχουμε του ποινώντα αδερφού μα σήμερα, αγαπητέ κύριε Φουντουλάκη, και δόξα τω Θεώ, οι Έλληνε σήμερα έδειξαν αλληλεγγύη. Παρακολουθώ λίγο την κατάσταση, και βλέπω ότι πηγαίνουν πολλοί στη σούπερ μάρκετ και παίρνουν πράγματα για τους φτωχούς. Και η εκκλησία δίνει από ε, η δικιά μας ενορία από 60 μερίδες που είχε, τώρα τις έχει κάνει γύρω στις 80 με 100 μερίδες. Γιατί, διότι ο κόσμος που έχει κάτι, έχει το χρειαζόμενο ας πούμε, από το περίσσευμα αυτό που του περισσεύει, δίνει στους άλλους ανθρώπους. Και αυτό είναι καλό. Δείξαμε δηλαδή με αυτή την κατάσταση ότι υπάρχει αλληλεγγύη. Αλληλεγγύη. Αν υπάρχει αγάπη μεταξύ των ανθρώπων. Αλληγύη, βέβαια. Ο Έλληνα δεν θα αφήσει τον συνέλληνα να πεθάνει από την πείνα. Δεν τον αφήνει. Εδώ να αφήνει του ξένου. Θα αφήσει του Έλληνε. Αυτό λοιπόν είναι υπέρ και πρέπει να το δουν και οι Ευρωπαίοι που δεν τα κάνουν αυτά. Να τα δουν αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, ο Χριστό πρώτα μα διδάσκει, μετά θεραπεύει του αρρώστου και τέλο ταζει και τον κόσμο. Αυτά τα λίγα είχαμε προ το. Θέλω να σχολιάσετε λιγάκι. Ναι. Γιατί ε, έχουμε και τρία λεπτά. Ναι, ασχολιάστε και εσεί. Ναι, ναι βεβαίω. Όχι να. Ε, Κλείνοντα την να πούμε έτσι δύο λόγια. Πείτε και εσείς, να πω και εγώ έτσι. Ε, η αλληλεγγύη είναι κάτι πολύ σημαντικό. Ξανατονίσαμε και έχουμε ξαναπεί ότι ε, μπορούμε μια κατάσταση να την φέρουμε ει πέρα εάν είμαστε όλοι μαζί. Μπορούμε επίση να ανταπεξέλθουμε στι δύσκολε στιγμέ τη καθημερινότητα όταν όλοι μαζί μπορούμε να μαχόμαστε για να ε, μπορέσουμε να ε, βρούμε τις λύσεις στα προβλήματα που μας απασχολούν. Ε, αναλύσαμε σήμερα ένα μεγάλο και σημαντικό θέμα που μιλάει για το νου, για τη λογική. Ε, πιστεύουμε μέσα από την μεγάλη έρευνα που έχουμε κάνει και εσείς και εγώ και η κυρία Τζακλή, ότι ουσιαστικά ο νους είναι το κυρίαρχο, το κωβικό σημείο, θα λέγαμε, στη ζωή του κάθε ανθρώπου και τις επιλογές του κάθε άνθρωπος. Στη καρδιάκια τη ζωή του, από τα πρώτα χρόνια τη γεννήσεω του μέχρι το τέλο του, έρχεται ε, σε πολλά διλήμματα. Πρέπει να κάνει κάποιε επιλογέ. Θα πρέπει να βάλει το νου του Έτσι να, ε, για Αγίελος. να μπορέσει να βρει τι λύσει σε πολλά προβλήματα. Να, να δουλέψει ο νου, να εξασκήσει το νου. Γι' αυτό εμεί εδώ πέρα λέμε. Και να μην παίρνει γρήγορα αποφάσει ο άνθρωπο. Βεβαίω. Διότι υπάρχει και το αντίθετο και μερικέ φορέ μετανοεί, μετανιώνει ο άνθρωπο. Συνήθω μετανιώνει γιατί οι επιλογέ του δεν ήταν αυτέ που έπρεπε να είναι. Γι' αυτό λοιπόν θέλει περίσκεψη ένα θέμα και ε, σε αυτή την περίπτωση θα πρότεινα εγώ να μην έχουμε μόνο το νου μα σαν οδηγό, αλλά να έχουμε και ένα πνευματικό οδηγό. Βεβαίως. Κάποιον ο οποίο είναι άνθρωπο τη Εκκλησία, ο οποίο είναι πνευματικό και μπορεί να μα νουθετήσει κατά κάποιο τρόπο και να μα ε, φέρει το νου στη σωστή και ευθεία θέση. Δεν είναι κακό να παίρνουμε και τι γνώμε των συνανθρώπων μα. Αλλά ιδίω ο πνευματικό είναι εκείνο ο οποίο παίρνει και εντολή από το Θεό, διότι γίνεται μυστήριο εκείνη την ώρα, η εξομολόγηση είναι ένα μυστήριο, το οποίο δεν το καταλαβαίνει ο άνθρωπο, άμα δεν το νιώσει ότι είναι μυστήριο. Γιατί πολλά πράγματα συμβαίνουν κατά τη διάρκεια τη εξομολογήση που μα δείχνουν ότι είναι μυστήριο. Και έτσι λοιπόν και η συμβουλή του πνευματικού είναι απαραίτητη για μεγάλε αποφάσει που παίρνει ο άνθρωπο στη ζωή του. Και η προσευχή βέβαια για να του δώσει ο Θεό και μια γνώμη την οποία θα την αισθανθεί, μπορεί να μην την ακούσει από τα αυτιά του, αλλά θα την αισθανθεί μέσα στην ψυχή του και τις περισσότερες φορές η προσευχή μας νουθετεί, μας βάζει το μυαλό, δηλαδή σε μια κατεύθυνση καλύτερη. Έτσι είναι. Με όλα αυτά λοιπόν ε, να χαιρετήσουμε τους αγαπητούς φίλους για σήμερα. Βεβαίω, να, τους είστε καλά. Ότι, να του πούμε ότι προσπαθήσαμε εδώ σε αυτό το ε, διάστημα Μαζί ναι. με τον κύριο Φουντουλάκη και με άλλου καλεσμένου που είχαμε, να μπορέσουμε ναι. να είστε Μέσα καλά, με... κύριε Τζεκλή. Να κάνουμε κάτι έτσι, να προσφέρουμε και εμεί μια πνευματική βοήθεια στου αδερφούς μα. Να είστε Μας καλά. Δεν Πόσο το πετύχαμε. Ευχαριστούμε πολύ. Αλλά πιστεύω ότι με την αγάπη του κύριου Φουντουλάκη για την εκπομπή αυτή ναι, ναι, με ναι, την ναι, ναι, οποία μα έδωσε ιδιαίτερα, κάτι θα κάνουμε. Βεβαίω, θα μέλλον. συνεχίσουμε την προσπάθειά μα. Θα συνεχίσουμε. Θα συνεχίσουμε. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ που μα παρακολουθήσατε. Καλό σα βράδυ.